δεν μπορεί να λέγονται από το βήμα της Ελληνικής Βουλής όχι μόνο ιστορικές ανακρίβες, αλλά ουσιαστικά να ακούμε, να αναπαράγεται εδώ μέσα η φωνή της Χούντας. Εμείς περάσαμε τους νόμους για να πιάνονται όσοι βάζουν το δάχτυλο στο μέλι και κλέβουν. Τους νόμους όμως για τους δολοφόνους και τους εγκληματίες πρέπει να τους ξαναδούμε. Γιατί η δημοκρατία πρέπει να αντέξει. Και αυτά που ακούστηκαν εδώ, στο ναό της δημοκρατίας, είναι ανεπίτρεπτα, απαράδεκτα και αισχρά. Και ο κ. Μαντάς είναι εδώ, ήταν χθες στη Βουλή. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, γιατί είναι μια όμορφη εκπομπή αυτή που κάνετε, κύριε Αρβανίτη, και τη χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε, κύριε Μαντά. Κύριε Μαντά, αυτή προσπάθεια των φασιστών με διάφορα σακάκια, άλλοτε πιο ως ακροδεξί, άλλοτε ως ναζί, άλλοτε ως πιο ακραίοι, προσπαθείτε από το 1975 και μετά να αμαυρώσει ή να δημιουργήσει συνθήκες τέτοιας μιας πιο σοβαρής αντίληψης των πραγμάτων και αλλαγής της ιστορίας. Όμως χθες το είχαμε και εντός κοινοβουλίου, δηλαδή με θράσος. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν ξέρω πώς να το πω, δηλαδή πραγματικά δεν είναι μόνο θράσος πάντως. Είναι κάτι παραπάνω από αυτό και οι καμπάνες χτυπάνε πολύ έντονα πια. Τι θέλω να πω, ο φασισμός με το πρόσωπο της Χρυσής Αυγής, αυτού του νεοναζιστικού μορφώματος εντός του κοινοβουλίου, επιχειρεί και σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που η δίκη βρίσκεται εκεί που βρίσκεται να υψώσει ανάστημα δήθεν, να σηκώσει κεφάλι. Και νομίζω ότι η εγρήγορσή μας πρέπει να είναι έντονη και συνεχής, αλλά όχι μόνο αυτό. Πρέπει να είμαστε απολύτως αποφασισμένοι απέναντι σε αυτούς. Απέναντι στους φασίστες, απέναντι στο φασισμό, απέναντι στο ρατσισμό. Οφείλουμε, πρέπει και είμαι σίγουρος ότι θα σταθούμε απολύτως αποφασισμένοι απέναντι σε αυτό. Και εντός του κοινοβουλίου και εκτός του κοινοβουλίου και παντού. Πάντως ένα ζήτημα που βάζουν και προσπαθούν να το αποδομήσουν αυτό που λέμε του ηθικού πλεονεκτήματος. Συνέχεια, αν το παρατηρείτε κι εσείς. Κοιτάξτε, για το... Όχι μόνο οι Ναζί και οι σύμμαχοί τους. Ναι. Ή αυτοί που τους ανέχονται. Σωστά το λέτε. Εγώ θα έλεγα ότι... Ή αυτοί που τους κατανοούν. Ή αυτοί που λένε με γραβάτο ότι δεν ήταν και πιο αιματηρή χούντα που ζήσαμε εκείνη την εποχή. Ναι. Ή το οικονομικό θαύμα της χούντας. Δεν το λένε φασίστες αυτό. Ή τουλάχιστον δεν προσδιορίζονται ως φασίστες. Αυτό... Τι ακριβώς πιάνει όλη αυτή, ξέρετε, με διάφορες λέξεις ανάλυσή σας. Υπάρχει ένα στρώμα στην ελληνική κοινωνία, έρχεται από παλιά και μάλιστα αποτυπώνεται σε όλες τις ποιοτικές έρευνες, που θα έλεγα ότι είναι ακραία αντιδραστικό, ακραία συντηρητικό, μπαίνει μέσα στην... σε μια λογική που ξεκινάει από την πλήρη απάρνηση των πραγματικών γεγονότων μέχρι, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, στο να δημιουργήσει ερωτηματικά και αμφιβολίες για το αν υπήρξαν αυτά, αν υπήρξαν θύματα στο Πολυτεχνείο. Σήμερα στην Βουλή, στη διάρκεια της ομιλίας του Νίκου του Βούτση, του Πρόεδρου της Βουλής, ήταν η αδερφή του Κομνηνού, του πιο μικρού σε ηλικία, αν θυμάμαι καλά, από τους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Έρχεται κάθε χρόνο σε αυτή την εκδήλωση τιμής που κάνει το ελληνικό κοινοβούλιο. Όσο και να προσπαθήσουν, εγώ θα το πω ακόμη μια φορά, δεν μπορούν, κάποιες φορές φαίνεται σαν να, παίρνουν λίγο χώρο, αλλά δεν μπορούν. Αυτός ο λαός, αυτή η χώρα, από πολύ παλιά, όπως είπατε κι εσείς, έχει ιστορία. Έχει ιστορία απέναντι στον ναζισμό, στο φασισμό. Έχει νεκρούς, έχει αγώνες.
στο Πολυτεχνείο, μετά από τα χρόνια της μέσα στη δικτατορία, ξαναβγήκε με ορμή αυτή η στάση του ελληνικού λαού. Με τους φοιτητές στην αρχή, αλλά και με όλο τον ελληνικό λαό στη συνέχεια. Mm-hmm. Εγώ τότε ήμουν μαθητής στους Αγίους Αναργύρους. Κατεβήκαμε με πορεία στο Πολυτεχνείο το πρωί. Και όταν το βράδυ έπεσε η πύλη, πήγε ένα φροντιστήριο τότε στο πρότυπο, στην προετοιμασία μου για την ιατρική. Γυρίσαμε με τα πόδια στο σπίτι και όλο το βράδυ ακούγαμε με την αδερφή μου το ραδιόφωνο, προσπαθώντας να καταλάβουμε τι είχε συμβεί. Είναι και όλα όσα είχαν γίνει. Και αγωνία. Και αγωνία τρομερή. Εσείς εκεί στους Αγίους Αναργύρους, εγώ στα Σιπόλια, από κάτω ήμουν. Ναι. Εμείς ακούγαμε τις ρηπές. Τις ακούγαμε τις ρηπές, βεβαίως. Μα εκεί είχαμε και το στρατόπεδο. Δεν θυμάμαι εγώ τώρα αν λειτουργούσε το στρατόπεδο και αν φύγαν από εκεί. Από το Χαϊδάρι φύγαν σίγουρα. Ναι. Αν τα άρματα περάσαν από τις δικές σας γειτονιές. Πάντως από εμάς, από την Αχαρώνα, από πάνω που βαράγανε. Ναι. Και στην Αγίου Μελετίου. Είχαμε έντονη κίνηση και βεβαίως και πολλοί κόσμο ο οποίος κατέβαινε και πολύ ξύλο. Το θυμάμαι τώρα με τα μάτια. Ακριβώς. Γι' αυτό αυτό είναι τόσο δυνατό. Ξέρετε... Θυμάμαι η μάνα μου είχε πάει τότε. Μικρούλα η μάνα μου είχε κάνει. 17 χρόνια με έκανα. Παιδί κι αυτή. Είχε ένα παιδί λοιπόν και βγήκε έξω και θυμάμαι είχε πάει την ημέρα μετά που μπήκανε με το τάγκ. Είχε πάει στα Ελτά, είχε πάει στην πλατεία Αττικής να δει τι γίνεται. Είχε πάρει αγκαλιά. Και είχε μεγάλη φασαρία σπίτι που πήρε στο παιδί. Διότι βαράγανε τις αδέσποτες και βεβαίως υπήρχε μια μεγάλη αναστάτωση και μεγάλη αγωνία για τους ανθρώπους της γειτονιάς. Γιατί ξέραμε όλοι ποιοι είναι στα Σιμπόλια. Ποιος, πού, ποια άλλη. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτό συνέβαινε σε κάθε γειτονιά. Δηλαδή, το θυμάμαι κι εγώ, στους Αγίους Αναργύρους ξέραμε ανθρώπους που ήταν μέσα, πιο μεγάλοι μας, λίγο πιο μεγάλοι μας, φοιτητές, άνθρωποι που ήδη μας είχαν βάλει μέσα σε αυτή την αναζήτηση της, της αντίστασης, μέσα σε αυτό το κλίμα της αντίστασης. Και νομίζω το ότι τότε είχαμε φτιάξει, αν θυμάμαι καλά, νομίζω θυμάμαι καλά, και τα παράνομα μαθητικά προεδρία στη Δυτική Αθήνα. Έτυχε να είμαι ένας από τους ανθρώπους που ήμουν επικεφαλής τότε σε αυτά. Ήταν ύστερα το σπίτι σας, κύριε Μαντά, ή απλώς δημοκρατικές καταβολές? Δημοκρατικές καταβολές και αριστερές καταβολές. Εντάξει, αλλά δεν ήταν τόσο έντονο εκείνο, εγώ δεν το θυμάμαι. Δηλαδή από αλλού θα έλεγα και από τη στάση της οικογένειάς μου γενικά, αλλά και από άλλες επαφές και συζητήσεις. Ήταν ένα κλίμα ολόκληρο. Πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω ήταν ότι τη θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνη τη μέρα, όταν κατέβηκε όλο το σχολείο με πορεία στο Πολυτεχνείο, όταν μπορέσαμε και κατεβάσαμε εμείς οι πιο λίγο ψηλιασμένοι στα πράγματα όλο το σχολείο στο Πολυτεχνείο, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Δηλαδή, τι λέει? Λέει ότι ο πόθος για την ελευθερία, ήμασταν παιδιά τότε, αλλά αυτός ο πόθος, ξέρετε, υπήρχε και υπήρχε έντονος. Ο πόθος και το πάθος για την ελευθερία. Και το κράτος όπως λειτουργούσε, γιατί είμαι λίγο μικρότερος από εσάς, ο ρόλος της, ο αστυνόμος ήταν κάτι που μας φόβιζε πάρα πολύ. Και που το βλέπαμε δηλαδή, που περπάταγε. Βέβαια, εντάξει. Υπήρχε ο καφιές της γειτονιάς. Ναι, ναι. Τι θα έπαιρνε, τη εφημερίδα, όλα αυτά. Εγώ τα έχω ζήσει αυτά και στην επαρχία και σε παλιότερες εποχές. Οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι στα χωριά της Ηπείρου. Τα ζούσαμε αυτά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όχι μόνο από χαφιέδες, αλλά και από ανθρώπους με κουστούμι που λέτε κι εσείς. Έτσι, δηλαδή τους επιθεωρητές τότε, τις διακρίσεις, το ένα το άλλο. Δύσκολες εποχές. Και θα έλεγα ότι ακριβώς επειδή η δικιά μας η γενιά, η δικιά μου η γενιά είχε εμπειρίες βιωματικές, μπορεί να μην ξέραμε
την ιστορία, μπορεί να, μην μας επιτρεπόταν τότε mm-hmm. να μπούμε σε αυτά τα πράγματα, αλλά είχαμε τις διηγήσεις, είχαμε τους ανθρώπους, ξέραμε. Και όλο αυτό μαζευόταν μέσα μας και νομίζω ότι ήταν εκείνη η στιγμή ακριβώς που όλο αυτό βγήκε και βγήκε μαζικά. Mm-hmm. Αυτό έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία, μαζικά και αυθόρμητα και πολύμορφα. Θεωρώ ότι είναι άδικο κάποιοι πολύ εύκολα να κρίνουν τη γενιά του Πολυτεχνείου από επιλογές ανθρώπων οι οποίοι στη συνέχεια άλλαξαν άποψη, άλλαξαν χώρο, άλλαξαν δράση. Όμως, θέση παίρνω τώρα. Ήταν στα γεγονότα. Βεβαίως. Μπήκαν στα κρατητήρια. Βεβαίως. Ταλαιπωρήθηκαν. Και νιώθω πάρα πολύ μικρός και πολύ λίγος στο κομμάτι αυτό να είμαι τόσο αυστηρός, εγώ που δεν είχα συμμετοχή στον αντιδικτακτορικό αγώνα και μετά, αλλά μπήκα, όπως μπήκαμε όλοι, αμέσως μετά, με πιο καθαρές λύσεις. Mm-hmm. Σηκώναμε πολύ εύκολα το δάχτυλο και πολλές φορές είμαστε πάρα πολύ αυστηροί για αυτούς που δεν συνέχισαν στο δικό μας δρόμο ναι. ή στο χώρο της αναλυτικής ή της άλλης αριστεράς, της κομμουνιστικής αριστεράς. Ή... Εγώ σε αυτήν ήμουνα, στα πρώτα μου βήματα, ναι. στην ΚΝΕ, στο ΚΚΕ, αργότερα και μετά στο συνασπισμό, στο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Τι θα έλεγα... Δεν είναι λίγο άδικο αυτό, δηλαδή να κρίνω ναι. το μαντά για σήμερα και για την πολιτική του σήμερα, αλλά mm-hmm. Αυτό το περιστατικό με το Μανιό, δηλαδή, με έχει πειράξει. Ναι. Ποιος είσαι εσύ που θα πεις το Μανιό. Mm-hmm. Για να ζήσω ο Αμπατιέλος, δηλαδή, ποιος mm-hmm. θα είσαι εσύ που θα έλεγες τον Αμπατιέλο, mm-hmm. δεν θα μπεις με... Ποιος mm-hmm. είσαι εσύ. Ναι, ναι. Αυτό είναι... αναφέρει το δικαίωμα των πολιτών, γιατί... Mm-hmm. Από εκεί πέρα έχεις οποιοδήποτε... ευχέρεια να κρίνεις τη σημερινή του πολιτική στάση με αυστηρότητα βεβαίως, και όσο βεβαίως, πάει. Βεβαίως, αλίμονο. Κοιτάξτε, εγώ θα το έλεγα ως εξής. Προσωπικά υπήρξα στα νιάτα μου πολύ αυστηρός. Μα κι εγώ ζητάω συγγνώμη, on camera. Με κάποιους ανθρώπους που σε άλλες καταστάσεις, κυρίως η γενιά μας συνάντησε τους αντιστασιακούς τότε. Ακριβώς. Έτσι, που είχαν πάει, ας πούμε, είχαν κάνει την επιλογή να πάνε στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή ήταν μια βασική τάση τότε. Και με αυτούς τους ανθρώπους που ήταν θείοι μας, ξαδέρφια μας, πιο μεγάλα βέβαια, άνθρωποι της γειτονιάς, κάναμε πολύ ισχυρές συγκρούσεις και τους κουνάγαμε το δάχτυλο. Καμιά φορά φτάναμε και σε ακραία. Πράγματα. Νομίζω ότι όλοι μας οριμάζουμε. Δηλαδή, και νομίζω ότι οριμάζει και η δημοκρατία μας. Παρά τα φαινόμενα αυτά που λέτε και πας περιπτώσει και τα γεγονότα που γίνανε σήμερα το πρωί, γιατί φαντάζομαι σε αυτό ναι. αναφέρεστε με έναν τρόπο... Δεν το θεωρώ μείζον. Όχι, όχι. Ούτε και εγώ του δίνω αυτή τη συνέβαινε διάσταση. Συνέβαινε και στο παρελθόν. Έτσι, και... έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι όπως το λέτε. Απλώς λέω ότι δικαίωμα όλων των ανθρώπων, γενικά, είναι να κάνουν την πιο αυστηρή κριτική, να παίρνουν την πιο αυστηρή στάση, αλλά ταυτόχρονα δικαίωμα είναι και όλων των ανθρώπων να συμμετέχουν με τον τρόπο που αυτοί νομίζουν μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας μας, αυτό... σε αυτό που θέλουμε, στον τρόπο που θέλουμε να τιμάμε ναι, ναι. και τα νιάτα μας, θα έλεγα. Μοιράζομαι αυτή την ιστορία, επειδή πριν από 2 χρόνια, νομίζω, ο αγαπημένος μου φίλος, ο Στέλιος Οκούλογλου και εκλεκτός δημοσιογράφος, ευρωβουλευτής του κόμματός σας, έβγαλε στον αέρα ένα βιβλίο εξαιρετικό με μαρτυρίες στα χρόνια της Χούντας και... Ζωρίστηκα πάρα πολύ, διότι μέσα στα ονόματα που έπρεπε εγώ να διαβάσω, είδα ανθρώπους τους οποίους είχα κατακεραυνώσει με τόσο ευκολία και διάβαζα εκείνη την ίδια τη στιγμή τι είχαν περάσει αυτοί. Mm-hmm. Για να μπορώ εγώ ατσαλάκωτος να κάνω κριτική σε αυτούς. Mm-hmm. Και εκεί αναγκάστηκα να ζητήσω συγγνώμη. Mm-hmm. Δεν ήταν παρόντες. Mm-hmm. Και το ξαναλέω και πάλι. Mm-hmm. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στο ΚΚΕ εσωτερικού, σήμερα είναι στη Δημοκρατική Αριστερά, στα πέριξ αυτής. Mm-hmm. Έχουν άλλες απόψεις, mm-hmm. όμως αυτό δεν μπορεί να τους το αφισβητήσει κανείς. Mm-hmm. Προφανώς. Το ξύλο δηλαδή που έφαγαν με το τουλούμι. Προφανώς.
προφανέστατα. Συνεπώς θα έλεγα ότι, ξέρετε, το να οριμάζει κανένας σε αυτά τα πράγματα που έρχεται... Α, στο Πασόκ, συγγνώμη, ναι, ναι. Και στο Πασόκ. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Που έρχεται και με τα χρόνια αυτό. Αλλά όχι μόνο. Γερνάμε δηλαδή, λέτε. Όχι, όχι, όχι. Έφηβοι είμαστε. Δεν... πάση περιπτώσει, έχουμε πάντα αυτή την, θα λέγα, μια συναισθηματικότητα στην προσέγγιση. Οι γέροι δεν έχουν μια έντονη συναισθηματικότητα ή όχι. Εντάξει. Είναι και στους ανθρώπους αυτό. Ναι. Έτσι, πάντως δεν είναι... μεγαλώνω βουρκώνω πιο εύκολα. Ναι, και εγώ βουρκώνω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ορίμανση φέρνει και το μέτρο. Γιατί το μέτρο στις κρίσεις, στις απόψεις, το να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, νομίζω ότι έχει μια σημασία. Όχι καθολική πάντα, αλλά έχει μια σημασία. Ένα τελευταίο, κύριε Μαντά. Βέβαια. Πρέπει να πω στους τηλεθεατές, για να είμαστε εντάξει, ότι την συζήτηση με τον κύριο Μαντά την είχαμε κανονίσει όπως πρέπει και άλλαξε το θέμα. Πήγα σε αυτό που εγώ ένιωθα και ήθελα να μοιραστώ μαζί του. Πάει συνέντευξη. Χάλασε. Δεν ξέρω αν έφτιαξε εκπομπή. Ήθελα να σας ρωτήσω όμως κάτι. Έτσι και πιο πολιτικό. Okay. Όπως και να το δεις. Κατά τη γνώμη μου, έχουμε τρεις μεγάλες περιόδους μετά τη Χούντα. Mm-hmm. Το 1974. Βεβαίως. Έχουμε μετά από καιρό πια, μάλλον για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια κανονικότητα στην κοινοβουλευτική αστική δημοκρατία. Βεβαίως. Έτσι είναι. Έχουμε την νομιμοποίηση του ΚΚΚ. Του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Η εξόριστη πίσω. Εκδίδεται ξανά ο ριζοσπάστης. Η Αυγή. Στα περίπτερα. Έχουμε μια μεγάλη άλλη τομή που θεωρώ ότι είναι το 81. Βεβαίως. Όπου έχουμε μια ριζοσπαστικοποίηση πλέον και μια μεγαλύτερη οριμότητα από τον κόσμο, επιλέγοντας το τρένο. Όχι της αριστεράς, αλλά ενός νέου κόμματος που ήταν το Πασόκ τότε, να κάνει τις αλλαγές. Και έχουμε μια άλλη μεγάλη συνάντηση που είναι η χρεοκοπία της χώρας. 10 με 12 τομή. Εκεί βγήκατε. Βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, αλλαγή της μεταπολίτευσης, η οποία, κατά τη γνώμη μου, κύριε Μαντά, συνεχίζεται αυτή η αλλαγή στον χώρο της μεταπολίτευσης. Έχουμε δηλαδή. Βγήκαμε από τα μνημόνια ή από το πρόγραμμα. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Θεωρείτε ότι είναι σταθμός για τα ζητήματα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας αυτή η περίοδος που ζούμε, Παρασκευή 16 Νοεμβρίου του 2018, ή ένα σημείο της ιστορικής διαδρομής? Το αν θα γίνει σταθμός εξαρτάται. Δηλαδή θα έλεγα ότι εξαρτάται αν αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις θεσμικές τομές, αλλά και να διαμορφώσουμε το κλίμα στην κοινωνία ευρύτερα, ότι τώρα, μια που μιλάμε για ελευθερία τόση ώρα, τώρα έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες, έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία, έχουμε, θα έλεγα, μια νέα δυναμική. Μπορεί να μην την αντιλαμβανόμαστε ακόμη στην ολότητά της. Μπορεί να μην έχει πάρει τη διάσταση που πρέπει να πάρει, κατά τη γνώμη μου. Μπορεί να έχουμε ακόμη πολύ μεγάλες δυσκολίες. Το σκεφτόμουν ως εξής, ότι ακόμη στην ανηφόρα δεν βλέπουμε την κορυφή του βουνού. Ακόμη δεν τη βλέπουμε. Έχουμε όμως κάνει ένα πολύ μεγάλο, ένα αποφασιστικό βήμα. Ανάσες άρα, έχουμε. Ανάσες έχουμε. Έχουμε. Μην ανησυχείτε. Νομίζω ότι έχουμε. Και νομίζω ότι είναι αποφασιστική στιγμή αυτή για να εμβαθύνουμε τη δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Και θα έλεγα πιο πολύ τη δημοκρατία στην καθημερινότητά μας. Κύριε Μαντά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Και εσείς. Ευχαριστώ. Διαφημίσεις, ερχόμαστε σε λίγο.